Καλησπέρα αγαπητοί ραδιοακροατές. Ακούτε τη Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Λιάνα Μανουκιάν. Το καθημερινό δελτίο ειδήσεων μπορείτε να παρακολουθήσετε 8 παρατέταρτο και να διαβάσετε τα νέα μας στο El Arm Radio AM. Στο πλαίσιο του στρατηγικού φόρουμ του Blend, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Βαάν Κωνστανιάς συναντήθηκε με τον Βρετανό Υπουργό Ευρώπης Στίβεν Ντάουτι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ατζέντα των διμερών σχέσεων μεταξύ της Αρμενίας και της Μεγάλης Βρετανίας και τα κοινά βήματα για την ανάπτυξή τους, ανέφερε η υπηρεσία τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών στο News AM. Οι πλευρές αναφέρθηκαν στην καθιέρωση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τον ουσιαστικό εμπλουτισμό του. Οι πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ειρήνης στον Νότιο Κάυκασο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κωνστανιάν επαναβεβαίωσε την ετοιμότητα της κυβέρνησης της Αρμενίας να υπογράψει συμφωνία για την διευθέτηση των σχέσεων με το Αζερβαϊτζάν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αρμενική κυβέρνηση θα εξετάσει τη διάταξη για τις κοινές εργασίες των Επιτροπών Οριοθέτησης με το Αζερβαϊτζάν που υπεγράφει στις 30 Αυγούστου στη συνέδριαση στις 5 Σεπτεμβρίου. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την οργάνωση των εργασιών οριοθέτησης και την έγκριση των σχετικών εγγράφων, τη σύνταξη πρωτοκόλου περιγραφής και διέλευσης των κρατικών συνόρων, τη σύνταξη του χάρτη οριοθέτησης σε κατάλληλη κλίμακα και τις εργασίες των ομάδων ειδικών. Οι διατάξεις και τα έγγραφα που θα εκδοθούν βάσει αυτού θα συμπληρώσουν τη νομική βάση για την εξασφάλιση της φυσικής πορείας των εργασιών οριοθέτησης. Η διάταξη προβλέπει επίσης τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών μετά την υπογραφή της συνθήκης για τα κρατικά σύνορα στο μέλλον. Η κατοχήρωση των διεθνών νομικών βάσεων των κρατικών συνόρων της Αρμενίας αποτελεί μία από τις νομικές εγγυήσεις της ασφάλειας καθώς και του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας, αναφέρεται στην αιτιολογία. Ο κανονισμός σχετικά με τις κοινές δραστηριότητες των Επιτροπών για την οριοθέτηση των συνόρων που υπογράφτηκε την Παρασκευή από την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν θα αποσταλεί σύντομα στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αρμενίας για να εξεταστεί η συμμόρφωσή του με το βασικό νόμο της χώρας. Καταδιώκονται στο Αζερβαϊτζάν οι τελευταίοι επικριτές της σημερινής κυβέρνησης, γράφει το Economist. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τον πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το καθεστώς στον Μπακού χρειάζεται έναν νέο στόχο για επιθέσεις. Στις 20 Αυγούστου συνελήφθη ο νεαρός Αζέρος επιστήμονας και συγγραφέας Μπαχρούς Σαμέντοφ. Τον κατηγόρουσαν για κρατική προδοσία επειδή έγραψε επικριτικά άρθρα για τη σύγκρουση του Αζερβαϊτζάν με την Αρμενία. Τη σύλληψή του ακολούθησε σύντομα η σύλληψη ενός άλλου ακτιβιστή για την ειρήνη, του Σαμέτ Σίκη. Αυτά είναι τα τελευταία σημάδια της βίαιης και αυξανόμενης καταστολής των λίγων επανομινάντων ανεξάρτητων φωνών στη χώρα, αναφέρει το Economist. Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Αρμενία κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους μειώθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Αρμενίας Βάχε Χοβανισιάν. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Αρμενία μειώθηκε. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 24% του αριθμού των τουριστών από τη Ρωσία. Αντίθετα, έχουμε αύξηση του αριθμού των τουριστών από τη Γεωργία, το Ιράν και την Ινδία, δήλωσε ο Υπουργός. Ο Βάχε Χοβανισιάν πρόσθεσε ότι αν και καταγράφηκε μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τα στοιχεία είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι ήταν το 2019.
Το δημόσιο χρέος της Αρμενίας έφτασε τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια, 157 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024, δήλωσε ο Βάχε Χοβανισιάν, υπουργός οικονομικών της Αρμενίας, στη συνεδρίαση της μόνιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής. Οι δείκτες μας είναι μέσα σε διαχειρίσιμα όρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση διάρκεια ζωής έχει μειωθεί ελαφρώς σε σχέση με την αρχή του έτους. Αυτό, σημείωσε ο Υπουργός, οφείλεται στις ασκούμενες πολιτικές των τελευταίων ετών, συγκεκριμένα στην έκδοση βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, η οποία καθοδηγεί και από τα υψηλότερα επιτόκια. Οι κίνδυνοι είναι διαχειρίσιμοι. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την συναλλαγματική ισοτιμία είναι διαχειρίσιμοι επειδή το μερίδιο του εγχώριου χρέους αυξάνεται σταθερά και σήμερα είναι 50%, πρόσθεσε ο Υπουργός. Παράλληλα, ο Βάχε Χοβανισιάν σημείωσε ότι το βάρος εξυπηρέτησης του χρέους θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα στις αρχές του επόμενου έτους έχει προγραμματιστεί η αποπληρωμή ευρωομολόγων αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ρώσοι καθηγητές πανεπιστημίων καλούνται να αποκλείσουν τα βιβλία και άρθρα που δημοσιεύονται και γράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες μη φιλικές χώρες προς τη Ρωσία. Ενημερωμένες πηγές δήλωσαν στην Ένωση Καθηγητών που διαβάζουν ελεύθερα μαθήματα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο ότι η σύσταση αυτή έχει ανεπίσημο χαράκτηρα. Ταυτόχρονα, αν δεν γίνεται χωρίς ξένα βιβλία, τότε πρέπει να αναφερθεί ψευδή στοιχεία των πηγών, σαν να εκδίδονταν στο φιλικό κράτος. Στις αρχές Ιουλίου, ο πρίτανης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, Νικολάι Κροπάτσερ, δήλωσε στο συνέδριο της Ρωσικής Ένωσης Πριτάνιων ότι οι φοιτητές στα πανεπιστήμια θα πρέπει να διδάσκονται χρησιμοποιώντας βιβλία που έχουν συνταχθεί στη Ρωσία και ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές αξίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια πρόταση αντικατοπτρίζει τη θέση των Πριτάνεων 60 πανεπιστημίων που συμμετείχαν στο συνέδριο. Μεταξύ άλλων, ο Κροπάτσεφ διευκρίνησε ότι τον υποστηρίζουν οι καθηγητές γλώσσων. Ως αποτέλεσμα της συζήτησης, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σημερινά εγχειρίδια δεν συνάζουν με το περιοδικό διάταγμα για την κρατική πολιτική διατήρησης και ενίσχυση των παραδοσιακών αξιών. Ο Υπουργός Γεωργίας της Ρωσίας και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικού και Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν έθεσαν κανένα θέμα σχετικά με το αρμενικό κονιάκ. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Γκέβορκ Παπογιάν στην Έθνος Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση της Μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιφερειακής και Ευρωασιατικής Ολοκλήρωσης, αναφερόμενο στα δημοσιεύματα σχετικά με την ανασφάλεια του 90% του αρμενικού κονιάκ που πωλείται στα ρωσικά καταστήματα. Είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Γεωργίας και τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ιατρικού και Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο τηλεφωνικών συνομιλιών συζητήσαμε διάφορα θέματα, αλλά οι Ρώσοι συνάδελφοί μας δεν είπαν τίποτα για το κονιάκ. Δεν μου ανέφεραν κανένα πρόβλημα. Θέσαμε διαφορετικά ζητήματα. Το ίδιο έκαναν και εκείνοι. Αλλά το θέμα του κονιάκ δεν αναφέρθηκε, δήλωσε ο Παπογιάν. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεπτείτε το LR Radio M. Καλή συνέχεια.